Δεν φαντάζομαι ότι υπάρξει συνάδελφος στο κοινοβούλιο που δεν θα αναγνωρίσει τη μεγάλη προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί δεν αρκούσε μόνο η πολιτική και η κυβερνητική εντολές του Πρωθυπουργού ή του αρμόδιου Υπουργού. Υπήρχε και το αξιόμαχο και η ψυχή που έχουν πάντοτε οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις. Αυτό νομίζω θα το αναγνωρίσουν οι πάντες στο κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει κανείς που θα έχει αντίρρηση να έχουν πέραν της ηθικής που φαντάζομαι αυτή τους ενδιαφέρει πολύ και η αναμενόμενη ηλική ανταμοιβή. Θα υπάρξει, έχουν ήδη ληφθεί σχετικές αποφάσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω κάτι ως Ελληνίδα πολίτης και όχι ως βουλευτής ή μέλος μιας ή άλλης επιτροπής. Ότι αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν πάντοτε, αλλά ειδικά τώρα στην περίοδο που αναφέρεστε κι εσείς, οι δικές μας ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν ανταμοιβή. Ό,τι και να τους δώσει η πολιτεία, ό,τι και να πούμε εμείς, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έχουν προσφέρει. Και ο Υπουργός, ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ένας άνθρωπος συγκροτημένος, ένας άνθρωπος που αγαπάει τις ένοπλες δυνάμεις, που τις υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Αλλά μην αμφιβάλλετε ότι με εντολή, με συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, θα υπάρξει ανταμοιβή και για αυτούς. Γιατί σας είπα, και το δικαιούνται, αλλά θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, ό,τι και να τους δώσουμε είναι λίγο μπροστά σε αυτά που έχουν προσφέρει.